Πάμε τώρα στο θέμα που οψίμως το έχουν ανακαλύψει, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή, διότι όταν λέει χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, ο κύριος κριτικός, ότι πάνω από 120.000 ακίνητα, εκ των οποίων τα 60 με 70% είναι πρώτες κατοικίες, έχουν δρομολογηθεί από funds και services να βγουν σε πληστηριασμό διετία 23-24, αυτό συνεπάγεται ότι περίπου 500.000 Έλληνες κινδυνεύουν άμεσα να βγουν στο δρόμο. Το θέλετε και με όρους οικονομίας, το είπε πολύ καλά μια εξαιρετική κυρία, την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, ότι η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου στην ιστορία του ελληνικού κράτους μπορεί να συντελεστεί τώρα. Στο όνομα της οποίας όλοι κάνουν επίκληση για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει, η οποία σας θυμίζω μας είχε πει από αυτή εδώ τη συχνότητα, ότι ναι, επί των ημερών μου δεν σταμάτησαν οι πληστηριασμοί. Μπήκε ένα πλαίσιο όμως. Και το πλαίσιο αυτό είχε μια προστασία για την πρώτη κατοικία, ιδίως των φτωχοδιάβολων. Έκτοτε όλοι ομνίαν στο όνομα αυτών των ρυθμίσεων, τις ρυθμίσεις ή τον νόμο όπως λέγαν Κατσέλη, όλοι όμως στην πράξη κάναν τα ακριβώς αντίθετα. Μέχρι που φτάνουμε πια στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Κυρία Λούκα Κατσέλη είναι στη συχνότητα σήμερα. Καλημέρα, κυρία Κατσέλη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Θέλω καταρχάς ένα συνολικό σχόλιο μετά την απόφαση, που είναι και συντριπτική απόφαση, της Ολομελίας του Αρείου Πάγου. Κύριε Σαχίνη, η απόφαση αυτή πρώτον έχει δύο χαρακτηριστικά. Βγήκε σε 9 μόλις μέρες, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και ανέτρεψε την απόφαση 822 του 2022 του τμήματος, το οποίο έλεγε ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς με βάση τον νόμο που είχαν χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της απόφασης ήταν ότι ήταν μια απόφαση η οποία είχε πριν ένα μήνα τόσο ο κύριος Σταϊκούρας όσο και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος την είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, λέγοντας ότι θα υπάρξει απόφαση της Ολομέλειας. Απλώς τα καταθέτω αυτά γιατί είναι τουλάχιστον περίεργα και θεσμικά ανορθόδοξα. Πάμε τώρα στην ίδια την απόφαση. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, εγώ δεν μπορώ να τη σχολιάσω στο νομικό της σκέλος, αλλά μπορώ να σχολιάσω τις επιπτώσεις που νομίζω ότι θα έχει και οι οποίες είναι άκρος αρνητικές. Το πρώτο είναι ότι, όπως ήδη είπατε, προχωράμε σε πληστηριασμούς, χιλιάδες πληστηριασμούς, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου τα περισσότερα νοικοκυριά πλήττονται από την ακρίβεια, από την αβεβαιότητα, από την μείωση του βιωτικού τους επίπεδου. Και τα επιτόκια αυξάνουν, καθιστώντας τα δάνεια ακόμα πιο ακριβά. Η δεύτερη επίπτωση είναι ότι το δημόσιο, ακριβώς εξαιτίας της εφαρμογής του νόμου που χρησιμοποίησαν οι servicers για τις κατασχέσεις, χάνει έσοδα περίπου 59 δισεκατομμύρια από φόρους και τέλη που θα έπρεπε να πληρωθούν. Διότι ο νόμος 3156 του 3 έχει 14 απαλλαγές από φόρους και νομίζω ότι γι' αυτό χρησιμοποίησαν αυτόν τον νόμο, ο οποίος όμως δεν τους επέτρεπε να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς. Η τρίτη επίπτωση είναι ότι ο οφειλέτης χάνει το σπίτι του χωρίς να έχει κληθεί να ρυθμίσει τις οφειλές του ή να έχει μπει σε μια διαπραγμάτευση με το servicer προκειμένου να εξαγοράσει ο ίδιος σε μια λογική τιμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτό προβλεπόταν στο νόμο 3156 του 3, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο δεν ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία να καλέσει τον οφειλέτη να διαπραγματευτεί μαζί του, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προτίμησαν εκείνον τον νόμο και αντί τον νόμο του 15. Η τέταρτη επίπτωση είναι αυτή που ήδη αναφέρατε, ότι γίνεται μια τεράστια ανακατανομή πλούτου από ευάλωτα νοικοκυριά σε νομικά πρόσωπα, η πλειοψηφία των οποίων έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό και έχουν ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο. Δηλαδή, από τις 19 αυτές εταιρείες, ελάχιστες είναι που έχουν ένα μετοχικό κεφάλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο. Έχουν δανειστεί ή μέσω έκδοσης ομόλογου ή μέσω δανεισμού. Αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές τα ακίνητα και τα δάνεια και ουσιαστικά κερδοσκοπούν χωρίς εποπτικό πλαίσιο για ούτε διαφάνεια,
για την τιμή αγοράς, για την τιμή πώλησης κτλ. Και αυτή είναι η πέμπτη επίπτωση, αν θέλετε, ότι η αγορά απαιτήσεων αυτή γίνεται χωρίς διαφάνεια, καθώς προχωρούν σε εκτελέσεις χωρίς πληροφόρηση στη διάβια ή οπουδήποτε αλλού που να αφορά το ποσό που καταβάλλεται κτλ. Άρα συνολικά είναι μια απόφαση η οποία δημιουργεί κατά τη γνώμη μου και οικονομικά και κοινωνικά και θεσμικά προβλήματα. Κυρία Κατσέλη, θα σας ταλαιπωρήσω εντός εισαγωγικών λίγο σήμερα, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί είστε ένας από τους ελάχιστους, εγώ πρέπει να το πω αυτό, πολιτικούς που με σαφήνεια και καθαρότητα δεν είπατε ότι σταματάνε οι πληστηριασμοί όταν κάνατε τις ρυθμίσεις, είπατε όμως ότι βάζουμε ένα πλαίσιο προστασίας, θα το πω, των φτωχοδιάβολων στις όποιες διαπραγματεύσεις, για να μην έχει ο δυνατός διαρκώς, όχι το πάνω χέρι απλώς, να έχει κολλημένο με την πλάτη στην τοίχο τον μη δυνάμενο. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, από τη μια η πώληση των δανείων, από την άλλη πληστηριασμοί που περιουσίες αλλάζουν χέρι. Είναι υπερβολή αν σας πω ότι 110 δισεκατομμύρια χοντρικά ιδιωτικού χρέους φεύγουν από τα χέρια των τραπεζών, βρίσκονται σε αυτά τα αδιαφανή πολλές φορές funds, εταιρείες που μπορεί να είναι και απλά σφραγίδες, ή και να μετέχουν τράπεζες, Έλληνες πολιτικοί, δικηγορικά, συμβολογραφικά γραφεία, περνούν στα δικά τους χέρια. Είναι υπερβολή αυτό? Σταθείτε, βάλατε 2-3 θέματα. Καταρχήν, ο πτωχευτικός κώδικας, ο νόμος που προβλέπει. Ναι, ναι. Το φέρει το όνομά μου, ο νόμος Κατσέλη, ας πούμε, ο νόμος 3869 του 10, ήταν ένας πτωχευτικός κώδικας φυσικών προσώπων, όχι ανθρώπων που είχαν την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Άρα ήταν ένας νόμος ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία και έδινε διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης των χρεών για μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Και ήταν ο δικαστής ο οποίος έκρινε την απόφαση. Ο σκοπός αυτού του νόμου, και αυτό έχει σημασία και θέλω να το τονίσω, ήταν η δυνατότητα στον οφειλέτη να κάνει μια επανεκκίνηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και να έχει, αν θέλετε, μια επανένταξη στην κοινωνία με ένα ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας του 20 που προώθησε η κυβέρνηση είναι ένας πτωχευτικός κώδικας που στο άρθρο 75 αποσκοπεί, λέει, στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του. Άρα έχει τελείως διαφορετικό σκοπό. Άρα το απελευθερώνει πλήρως καταρχάς αυτό. Είναι δύο κόσμοι. Δύο κόσμοι. Ο ίδιος πτωχευτικός, δηλαδή ένας πτωχευτικός κώδικας για φυσικά πρόσωπα με τελείως διαφορετικό σκοπό. Στη μία περίπτωση ήταν να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον οφειλέτη, στην περίπτωση του νόμου Κατσέλη. Ο νέος πτωχευτικός νόμος ουσιαστικά στοχεύει στην ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη και ρευστοποιεί το σύνολο της περιουσίας του. Άρα ο νόμος 4738 του 20, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, δεν ρευστοποιεί από την πρώτη στιγμή όλα τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό λέμε ότι το δικαίωμα στη στέγη, το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία, ουσιαστικά καταργήθηκε τελείως το 2020. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι, επομένως, γινόντουσαν ή δεν γινόντουσαν πληστηριασμοί? Ναι, γινόντουσαν πληστηριασμοί πάντοτε εκτός από την περίοδο 2013-2015 που υπήρχε με νομοθετική παρέμβαση αναστολή πληστηριασμών. Σωστά το λέτε. Ωραία. Άρα, πληστηριασμοί γίνονταν και θα γίνουν. Το ζητούμενο ενός πτωχευτικού κώδικα είναι, πριν να φτάσουμε στον πληστηριασμό, πώς μπορεί ένας οφειλέτης, εάν βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Και να μην είναι μπαταχτής, αυτό το κρίνει το δικαστήριο, και τι διαδικασίες βάλουμε ώστε αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να ακουστεί από κάποιον ανεξάρτητο, να μην πάει μόνο σε μια πλατφόρμα και που δεν ξέρει ποιος είναι από την άλλη μεριά, και να μπορεί να, αν θέλετε, να ρυθμίσει το χρέος του έτσι ώστε να μπορεί να το ξεπληρώσει σιγά σιγά, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας. Γιατί, κύριε Σαχίνη, στο νόμο 3869 του 10, στο νόμο Κατσέλη, δεν χαριζόταν η πρώτη κατοικία στον οφειλέτη, και αυτήν, ανάλογα με την απόφαση του δικαστή, έπρεπε σιγά σιγά στα 20 χρόνια να ξεπληρώνει. Να ξεπληρώνει. Κάτι. Κυρία Κατσέλη. Πληστηριασμοί γινόντουσαν, θα γίνονται. Ναι, το ζήτημα είναι τι είδος
σύστημα έχουμε έτσι ώστε να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα όχι μόνο του πιστωτή αλλά και του οφειλέτη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με την τελευταία νομοθετική, με τον τελευταίο πτωχευτικό, τα δικαιώματα του οφειλέτη δεν υπάρχουν. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και θα πάμε παρακάτω. Γιατί έχω αφήσει το υπόλοιπο, αν έχετε εικόνα ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι 100.000, 120.000 ακίνητα και επιχειρήσεις είναι όλοι μπαταχτσίδες, στρατηγικοί, κακοπληρωτές? Και τέλος πάντων, τους μεγάλους στρατηγικούς κακοπληρωτές, εδώ γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις, ακούγαμε χθες, για κάποιον που χρώσταγε δις, παρακαλώ πολύ. Είναι δυνατόν? Κύριε Σαχίνη, προς Θεού, αυτό ήταν ένας μύθος, το θέμα του μπαταχτσί, το οποίο προβλήθηκε από διάφορους, ακόμα και από το 2010 και μετά. Εδώ στην κρίση τη χρηματοπιστωτική πάρα πολλά νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με πλήρη αδυναμία, αν θέλετε, πληρωμής οφειλών. Και γι' αυτό είχαμε αυτήν την αθρώα, αν θέλετε, προσέλευση στον νόμο. Τώρα, ότι πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ένα νόμο, πάντοτε υπάρχουν, αλλά υπήρχαν και μπορεί να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε ο ένας ανεξάρτητος δικαστής και η τράπεζα η οποία είναι αντίδικος ή η εταιρεία διαχείρισης να κρίνει και να τσεκάρει αν κάποιος καταστρατηγεί τον νόμο και τις προϋποθέσεις ένταξης αυτών. Αυτό που υπήρχε ένα πρόβλημα και το οποίο όμως είχε αντιμετωπιστεί στην πορεία υλοποίησης του νόμου ήταν ότι είχαν σωρευτεί πάρα πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την καθυστέρηση που υπήρχε στην εκδίκαση της υπόθεσης. Μου λέει εδώ φίλος ο Νικόλας, καλημέρα στην κυρία Κατσέλη, θέλω να της κάνω μια πολιτική αμιγώς μη ορθή αλλά ευθεία ερώτηση. Αυτοί οι δικαστές που πλειοψήφισαν, σύμφωνοι λέει, δεν σχολιάζουμε το νομικό μέρος, που πλειοψήφισαν υπέρ των funds και των servicers, το έκαναν ενδεχομένως μόνο γιατί είναι στην ασφάλεια του μισθού ή έχουν κάποια άλλα αντίτιμα? Το λέω εγώ, λέει ο άνθρωπος. Μια απόφαση όμως που προαναγγέλλεται μήνες πριν μέσω εκθέσεων της Τραπέζης Ελλάδας, όπως είπατε και χθες. Χθες παρουσιάσαμε την έκθεση του Νοεμβρίου της Τραπέζης Ελλάδος. Τι πραγματικά σημαίνει για τη χώρα και τη δίθεν δημοκρατία της? Πριν την απόφαση, να έχει εκδοθεί απόφαση από άλλον? Δεν θα ήθελα, κύριε Σαχίνη, να σχολιάσω την διαδικασία ή την λογική βάση των οποίων έκριναν οι αεροπαγίτες. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι καλό. Πήρανε μια απόφαση, φαντάζομαι υπήρχε και μειοψηφία, θα κρίνανε τα συν και τα πλήν, ίσως να φοβόντουσαν το θέμα του Ηρακλή, δηλαδή του βάρους που θα έπρεπε να υπομισθεί το δημόσιο εάν εκπέσουν οι εγγυήσεις. Μπορεί να υπήρχαν άλλοι λόγοι, αλλά δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Ο φίλος ο Αργύρης έχει μια εξήγηση, κυρία Κατσέλη, γιατί ο νόμος της αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου από το νόμο 4738 του 20. Εξ ολοκλήρου, μου λέει. Ναι, όχι, πραγματικά ο νόμος Κατσέλη αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου. Κοιτάξτε, είναι βαθιά πολιτικό το θέμα. Είναι, αν θέλετε, ένας, από τη μια μεριά είχε ένα προοδευτικό νόμο που ήταν ο 3869 και το άλλο ήταν με ένας τελείως τραπεζοκεντρικός νόμος ο οποίος ουσιαστικά προήλθε μετά από πίεση, φαντάζομαι, και των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης και ιδιωτικών συγκεκριμένων συμφερόντων. Είναι, τα θέματα αυτά δεν είναι άκρος πολιτικά. Και ουσιαστικά, επειδή πολλοί λένε όλα το ίδιο είναι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Βλέπουμε, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα δύο διαφορετικών κόσμων με τη διαφορετική ιδεολογία, με διαφορετικές, αν θέλετε, ευαισθησίες. Και άλλος βλάπτεται και άλλος οφειλείται. Κυρία Κατσέλη, πιστεύετε ότι πίσω από τα φαν και τους servicers είναι τα φαν και τα servicers ή είναι και ένας κόσμος και του εσωτερικού, πολιτική, δικηγορικά γραφεία, συμβολογραφικά, και ένας κόσμος του εξωτερικού και αδιαφανείς πόροι, να το πω ευθέως, ξεπλένεται και μαύρο χρήμα μέσω αυτών?
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω υποθέσεις τις οποίες δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι ότι... Μα με 1.000 ευρώ, συγγνώμη, με 1.000 ευρώ φτιάχνεις ένα μετοχικό κεφάλαιο για να διαχειρίζεσαι πακέτα 600 εκατομμυρίων, είναι απλό. Κύριε Σαχίνη, πάντοτε θα υπάρξουν όταν δεν υπάρχει υποπτικό πλαίσιο. Η ευθύνη είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ευθύνη πάντοτε θα υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν με τους τρόπους που είπατε. Το ζήτημα είναι ένα σοβαρό κράτος, τι εποπτικό κώδικα έχει για τις εταιρείες αυτές, έτσι ώστε με πρόστιμα, με κυρώσεις, με σοβαρούς ελέγχους κτλ. Να έχουν ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο να δεσμεύεται προς το δημόσιο συμφέρον. Σαφές. Και αυτό ότι νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, πέρα από την, κατά τη γνώμη μου, άρση πληστηριασμών τουλάχιστον για, μέχρι να βγει ένα καινούριο πτωχευτικός κώδικας ή τουλάχιστον μετά τις εκλογές και να γίνει αναστολή πληστηριασμών, θα πρέπει με νομοθετική πρωτοβουλία να υπάρξει ένας, κατά τη γνώμη μου, διαφορετικός πτωχευτικός κώδικας φυσικών προσώπων, και τρίτο και πολύ σημαντικό, η Τράπεζα της Ελλάδος να προχωρήσει σε έναν δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας και λειτουργίας τόσο για τις συστημικές τράπεζες όσο και για τις εταιρείες διαχείρισης. Γιατί μια εταιρεία διαχείρισης θα μπορούσε να δράσει, να είναι κάτι προς το συμφέρον και του οφειλέτη, εάν λειτουργεί σε ένα εποπτικό πλαίσιο το οποίο να είναι σοβαρό και δεσμευτικό. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά και το σχέδιο Ηρακλής, από ό,τι καταλαβαίνουμε, νομοποίησε τη δυνατότητα των funds και των τραπεζών να ξεφεύγουν και από το νόμο του 15 και να πάρουν τα θετικά πράγματα του νόμου του 3. Αυτό καταλάβαινε. Κοιτάξτε, το Ηρακλής τι έκανε, έδωσε εγγύηση του δημοσίου, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι εγγυήθηκαν για πράξεις μεταξύ των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης. Μάλιστα. Λέει εδώ... Άρα έγινε μια μετακύληση, αν θέλετε, του κινδύνου από την τράπεζα στον Έλληνα φορολογούμενο. Λέει εδώ ο φίλος μου Φώτης, έχετε πολύ, πολύ κοινό από ό,τι βλέπω. Κυρία Κατσέλη, τα φαντ πήραν δανεικά και αγύριστα 50 δις από τις καταθέσεις μας, δηλαδή επίσης συν 50 δις από τις φοροαπαλλαγές όπως λέτε, δηλαδή έχουμε κοντά στα 100 δις συν τόκους συν 4 εκατομμύρια αστέγους, μόνο ζημιά. Αν χαριστούν τα δάνεια, η ζημιά είναι μηδέν και θα υπάρξει και σοβαρή στήριξη της κοινωνίας και της ανάπτυξης. Τώρα το να χαριστούν το... Πώς σκέφτονται όμως τελικά? Η πολιτική λέει δεν πρέπει να δουν ότι εδώ υπάρχει ένα μείζον κοινωνικό εθνικό θέμα, διότι που ξέρω εγώ στο τέλος λέει αυτά τα φαντ σε ποιους θα δώσουν σε κρίσιμες περιοχές της πατρίδας μας την αγορά αυτών των διαμερισμάτων και περιουσιών. Μα ακριβώς γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται ένα εποπτικό πλαίσιο με αυστηρούς κανόνες και για τη λειτουργία αυτών των funds. Πρώτα-πρώτα στην διάβια πρέπει να είναι γνωστό, και γι' αυτό το έβαλα ως πέμπτη επίστοση, σε τι, τι τιμή αγόρασαν τα δάνεια. Δεύτερον, τι είδους και τα ακίνητα, ιδιαίτερα αυτά που είχαν ακίνητα και πρώτη κατοικία. Δεύτερον, με ποια είναι η διαδικασία με την οποία έρχονται σε επαφή με τον οφειλέτη. Τρίτον, υπάρχει εξοδικαστικός μηχανισμός μέχρι να φτάσουν στην κατάσχεση. Τέταρτο, σε τι τιμή και υπάρχει περιθώριο, maximum περιθώριο κέρδους το οποίο να μπορούν εκείνοι να έχουν. Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτα τελείως. Επομένως, εδώ... άρα έχει να κάνει με το εποπτικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να μπει. Δεν μπορεί να αφήσει ανεξέλεγκτη αυτή την αγορά. Θα έρθω στο διατάφτα. Λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης από την Αθήνα, θα ήθελα το σχόλιο σας παρακαλώ πολύ της κυρίας Κατσέλη αναφορικά με το γεγονός ότι στα funds τελικά δόθηκαν και τα ενήμερα δάνεια για να γίνει το καλάθι πιο ελκυστικό. Λες και δεν έφτασε ότι αγόρασαν αξίες το 10% αυτών. Αλλά πώς εδώ το βλέπει ότι κινδυνεύουν να έχουν στο σφυρί ακόμη και ενήμερα δάνεια? Κοιτάξτε, αυτό είναι ουσιαστικά έγινε τιτλοποίηση δανείων, κάτι που είχε γίνει το 2010, δηλαδή οι τράπεζες μετέφεραν σε άλλους φορείς πακέτα δανείων, άλλα τα οποία ήταν ενήμερα, άλλα που ήταν προβληματικά για τη διαχείρισή τους, σε έναν τρίτο. Αυτό έγινε και σε άλλες χώρες. Το ζήτημα είναι πάλι, ξαναγυρίζω, ότι τι κανόνες βάζεις στη διαχείριση που θα γίνει.
Και εδώ φτάνουμε σε ένα άλλο σημείο. Το ιδιωτικό χρέος, αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν άμεσα, διότι το ιδιωτικό χρέος και η αύξησή του είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Έχουμε φτάσει να αυξάνεται πάρα πολύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο τέλος του 2021 ήταν περίπου 300 δισεκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος. Μαζί με το δημόσιο χρέος έχουμε ένα ποσό το οποίο είναι πάνω από 700 δις τώρα και είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και αν δεν υπάρχει ρύθμιση και του δημόσιου χρέους και του ιδιωτικού χρέους, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η Ελλάδα να ξαναβρεθεί ευάλωτη στις ωρέξεις των αγορών. Κυρία Κατσέλη, μου λέει εδώ ένας ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης. Μήπως, κυρία Κατσέλη, για αυτά που λέτε και άλλα που χειριστήκατε, τελικά απομακρυνθήκατε από την Εθνική Τράπεζα επειδή ήσασταν εμπόδιο? Κοιτάξτε, ξέρω γιατί απομακρύνθηκα. Απομακρύνθηκα διότι πέρασε ένας νόμος πρωτοφανής στην Ελλάδα, όπου για να είσαι στο διοικητικό συμβούλιο μιας τράπεζας έπρεπε να είσαι μόνο για 15 χρόνια τουλάχιστον στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και με αυτήν την γνωμοδότηση και την πίεση της Τρόικα τότε, ουσιαστικά φύγαμε περίπου 27 στελέχη από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Μάλιστα. Ένας νόμος ο οποίος μόλις προ λίγων μηνών άλλαξε. Τώρα, κατά πόσο αυτό ήταν για να φύγουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαμε μια διαφορετική άποψη ή όχι, είναι κάτι το οποίο το κρίνει η ιστορία. Ο φίλος ο Σάκης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λύση την κυρία Κατσέλη. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να ρευστοποιείται όλη η περιουσία του δανειολήπτη και όχι μόνο το ακίνητο, που η εκτίμηση της τράπεζας ξεπερνά πάντα το δάνειο? Στις Ηνωμένες Πολιτείες που γνωρίζω, αν οφείλει το στεγαστικό σου, παίρνουν το σπίτι και τέλος. Εδώ υπάρχει αυτό το σύστημα, όπου και μετά από οπλιστριασμό χρωστάς μια ζωή. Έχει εξηγήσει αυτό, Λί? Όχι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς ρευστοποιείται. Ρευστοποιείται όλη, σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα αυτό, ρευστοποιείται όλη η περιουσία σου, γιατί γι' αυτό όταν έχεις πτωχεύσει. Είναι υπερβολικό, γι' αυτό υπήρχε δυνατότητα ρύθμισης του χρέους ανάλογα με τις ικανότητές του, και επειδή ο νόμος ο 3869 είχαμε δει όλες τις νομοθεσίες και τις αμερικάνικη και τη γερμανική και τα λοιπά από το 85 και μετά, ήταν ένας πολύ πιο είχε προσεγμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε ουσιαστικά ο ίδιος ο δικαστής να έκρινε τι έπρεπε να ρευστοποιηθεί και τι όχι. Ο φίλος ο Βασίλης, σας παρακαλώ πολύ, λέει, κυρία Κατσέλη, μπορείτε να μου διευκρινίσετε κάτι? Εφόσον τα funds είναι ιδιωτικές εταιρείες, έχουν δικαίωμα να αυξήσουν τα επιτόκια όπως οι τράπεζες στα δάνεια και δει τα ενήμερα? Εφόσον υπάρχει, εάν η σύμβαση, εξαρτάται από τη σύμβαση, εάν η σύμβαση είναι για κειμενόμενο επιτόκιο, ναι, το έχουν. Εάν είναι με σταθερό, όχι. Αλλά επειδή στο ιδιωτικό χρέος τα περισσότερα δάνεια είναι με κειμενόμενο επιτόκιο, όταν αυξάνουν τα επιτόκια... Και αυξάνονται δυστυχώς τώρα. Ναι, ακριβώς, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λέει ο φίλος ο Νεκτάριος, είπε προηγουμένως η κυρία Κατσέλη ότι κατά τη γνώμη της, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, θα έπρεπε να υπάρχει μια ρύθμιση για πάγωμα. Ναι, ναι. Μήπως χρειάζεται να έρθει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή και να τη συζητήσουν όλα τα κόμματα? Φυσικά. Και αυτό πρέπει να είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Πρέπει να είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Τώρα, κυρία Κατσέλη, θέλω να... Της αντιπολίτευσης δηλαδή, θα μπορούσε να το πάρει, αλλά δεν θα περάσει αν εφόσον η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία. Ναι, αλλά χθες ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη είπε ας καθίσουν οι δανειολήπτες να συζητήσουν με τους services και τα funds να βρουν μια λύση. Μπορεί να βρεθεί έτσι λύση? Τι να σας πω, εδώ δεν είναι δυσκολία, έχει δυσκολία ένας οφειλέτης να επικοινωνήσει με την εταιρεία διαχείρισης για να δει τι χρωστάει, τι είναι και τα λοιπά. Και έχω πολλές περιπτώσεις που έχουν τεράστια δυσκολία επικοινωνίας. Και το ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχει αίσθηση ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, πώς αυτή η αγορά πώς κινείται. Το ξέρετε, και συγγνώμη για διακοπή, κυρία Κατσέλη, ότι χθες υπήρξε ακροατής που μας είπε ότι ψάχνει την εταιρεία αυτή διαχείρισης διότι βάζει τα λεφτά και δεν τα παίρνουν και φοβάται ότι θα το βγάλουν στο σφυρί, ενώ πληρώνει. Ναι, μα έχω κι εγώ περιπτώσεις τέτοιες ανθρώπων που έχουν πληρώσει και έχουν εξοφλήσει
και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους services. Και μάλιστα υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ακόμα χειρότερες. Ο Φιλέτη που χτύπησε το κουδούνι και μπήκε ο καινούριος ιδιοκτήτης στο σπίτι του και ήθελε το σπίτι του. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να λυθούν πολύ εύκολα με πρωτοβουλία ή νομοθετική ή πρωτοβουλία της Τράπεζας Ελλάδος. Και θα πρέπει να αποδοθεί ευθύνη ακριβώς εκεί και τουλάχιστον και τώρα να υπάρξει πραγματικά ένας κώδικας συμπεριφοράς, δεοντολογίας για αυτές και για τις εταιρείες, έτσι ώστε να μην δούμε τώρα που ξεκινούν πάλι οι πληθυστηριασμοί προβλήματα σαν αυτά που είδαμε πριν μερικούς μήνες. Αισθάνεστε ότι θα αλλάξει κοινωνικο-οικονομικά ο χάρτης της πατρίδας μας αν δεν συμβεί κάτι εντυπωσιακό? Και επίσης εδώ λέει ο φίλος ο Αργύρης, κυρία Κατσέλη, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε η τελειότερη χώρα, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα κράτος με δομές και θεσμούς. Μπορούν τα φαντς να κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα αυτή? Όχι, φυσικά, και γι' αυτό φυσικά όχι, αλλά δυστυχώς σε πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο σε αυτό δεν έχουμε εποπτικό πλαίσιο το οποίο να εφαρμόζεται. Και πρέπει, κοιτάξτε, ειδικά σε τέτοια θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σοβαροί και να ενισχύσουμε τους θεσμούς δημοκρατίας και προστασίας, γιατί είναι θέμα ανθρώπινης ασφάλειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τελικά δημοκρατίας. Κυρία Κατσέλη, θέλω να έρθω στο διατάφτα της επόμενης μέρας. Υπάρχουν τα παραδείγματα της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, περίπου αυτό που ακτινογραφούσατε στο δικό σας νόμο, στη δική σας ρύθμιση. Δηλαδή, να κληθεί ο Φιλέτης πριν φτάσει στο φαντ και να κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση που δεν του την κάναν. Πολλοί το παίρνουν στο 10% της αξίας, όχι πολύ, τα περισσότερα φαντ. Αυτή η προσπάθεια δεν θα απέδιδε διπλά και φόρους και έσοδα, αλλά και τον δανειολήπτη θα τον έβγαζε από αυτό, θα σας το πω ευθέως, είναι με την πλάτη κολλημένος στον τοίχο χιλιάδες πολίτες αυτή τη στιγμή. Κύριε, και να θέλαν. Οπωσδήποτε και θέλει, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Οπωσδήποτε έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία εξοδικαστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη τράπεζας ή οφειλέτη και εταιρείας, ένα. Και δεύτερο, θα έπρεπε να υπάρχει και μια στήριξη του ίδιου του οφειλέτη, ιδιαίτερα εκείνου ο οποίος είναι ευάλωτος, προκειμένου να έχει την ενημέρωση και να μπορεί να υπάρχει και νομική στήριξη για να διεκδικήσει το δίκαιο του. Και να θυμίσω ότι το 10, όταν ξεκίνησε ο νόμος, είχαμε κινητοποίηση και τους δικηγορικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίοι στήριζαν τους οφειλέτες οι οποίοι θέλαν να κάνουν χρήση του νόμου. Διότι ένας ο οποίος είναι πτωχευμένος και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία δεν έχει τα χρήματα να πάρει ένα καλό δικηγόρο. Και επομένως ούτε έχει την πληροφόρηση, ούτε ξέρει πότε να, πού να αποταθεί και τι να κάνει. Επομένως, πέρα από το εποπτικό πλαίσιο και τις διαδικασίες, πέρα από την δυνατότητα να πάει στα δικαστήρια και να έχει έναν ανεξάρτητο δικαστή, χρειάζεται και μια στήριξη νομική, οικονομική κτλ. Που θα πρέπει να προβλεφθεί και εκεί πέρα χρειάζεται η στήριξη του κράτους για να προστατευθούν τα δικαιώματα του πολίτη, του πιο αδύναμου πολίτη. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, αυτό γράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, θέματα καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, ερμηνεία διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, την εφαρμογή του νόμου 3869 του 2010, νόμος Κατσέλη. Καταλαβαίνετε δηλαδή, λέει, δεν κατάλαβα. Λέει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος νύπτα σχήρας της ουσιαστικά σε αυτό που εσείς ζητάτε, ένα κανονιστικό πλαίσιο. Κοιτάξτε, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να ανοίξει τα σχήρα της, διότι έχει κώδικα δεοντολογίας για τις τράπεζες. Πρέπει να έχει και ένα κώδικα δεοντολογίας δεσμευτικό και για τις τράπεζες και για τις εταιρείες διαχείρισης. Λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα στην κυρία Κατσέλη. Θέλω να τη ρωτήσω, πώς μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα, όταν ενώ το εξυπηρετεί, δηλαδή είναι πράσινο, η τράπεζα το πουλά σε φαντς, το οποίο με τα τερτύπια που περιγράφονται μπορεί να τον διώξουν. Εσείς θα λέγατε σε κάποιο απλό πολίτη να εμπιστευτεί την Ελλάδα πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, αν έχει σύμβαση, δεν μπορεί να του το πάρει ένα φαντ ή οτιδήποτε και να το διαπραγματευτεί διαφορετικό. Απλώς μεταφέρεται η
χωρίς να αλλάξουν οι όροι της σύμβασης μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας, σε έναν τρίτο διαχειριστή. Δεν μπορεί να το κατασχέσει οτιδήποτε. Η σύμβαση και ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα, και ο καινούριος νόμος, ότι οι όροι της σύμβασης παραμένουν ίδιοι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, είπατε τα άμεσα μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν στρατηγικά κάποιος επέλεγε, σας φώναζε και σας έλεγε, ελάτε εδώ κυρία Κατσέλη, πείτε μου με 5 άξονες πάνω στους οποίους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το φλέγον κοινωνικο-οικονομικό θέμα, και τολμώ να πω εγώ, κυρία Κατσέλη, δεν το λέτε εσείς, δεν το λένε οι ακροτές, θα το πω εγώ. Φοβάμαι ότι εδώ είναι ένα σχέδιο όχι μόνο αναδιανομής του πλούτου, αλλά όπως ακούστηκε χθες, δημιουργίας ειδικών οικιστικών ζωνών που μπορεί να έχει μέχρι και εθνικές προεκτάσεις. Αν δεν ξέρεις ποιος το παίρνει τα κεφάλαια, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι από τον καλό γείτονα μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιον. Άρα με τι πλαίσιο στρατηγικό θα μπορούσες να αναμοχλεύσεις αυτή την ιστορία προς όφελος όλων? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα από τη συζήτησή μας αναδείχθηκαν οι κατευθύνσεις μιας αναμόρφωσης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Το πρώτο πράγμα είναι η απομείωση οφειλών και η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με αντικατάσταση του πτωχευτικού νόμου του τελευταίου, όπως είπαμε, και θα έλεγα ότι έχουμε μια καλή πρόταση ενός σχεδίου νόμου από την Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, που ουσιαστικά είναι βασισμένος πάνω στον νόμο Κατσέλη με βελτιωτικές τροποποιήσεις, άρα αυτή είναι μια βάση. Χρειάζεται, όπως είπα, μια νομοθέτηση του πλαισίου κανόνων διαχείρισης και ρύθμισης όλων των δανείων από τις τράπεζες και τους servicers, αναμόρφωση του εξοδικαστικού μηχανισμού με προτινόμενες επιλογές αναδιάρθρωσης, με εισαγωγή κινήτρων, αντικινήτρων, προστήμων κτλ. Άρα ένα εποπτικό πλαίσιο και στοχευμένη διαγραφή που θα χρειαστεί οπωσδήποτε, γιατί για να μην είναι αυτή η βρέδη φλεγής βόμβα που είπαμε, οφειλών, τόκων υπερημερίας και προσαυξήσεων, σαν ένα οριζόντιο μέτρο ανάσας σε μια οικονομία ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Και ταυτόχρονα βελτίωση της εποπτείας όλου του χρηματοπιστωτικού τομέα με ένα νέο υποχρεωτικό ή δεσμευτικό, αν θέλετε, κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών και των εταιριών. Και πάνω απ' όλα, επειδή ακόμα και αν διαχειριστούμε σωστά το ιδιωτικό χρέος δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει αυτό να συνδεθεί με μια αναπτυξιακή πολιτική, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καινούρια συσσόρευση χρέους και το βρούμε μπροστά μας την επόμενη δεκαετία. Κυρία Κατσέλη, σε διαφορετική περίπτωση πού οδηγείται η ελληνική κοινωνία, αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό η εικόνα που έχουμε? Εάν, και εδώ μπορούμε να κλείσουμε, νομίζω, ναι, ναι. Και εάν δεν υπάρξει αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος που είναι το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας, εάν δεν ρίξουμε αυτούς τους πόρους που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και είναι διαθέσιμοι στην αύξηση των εξαγωγών και στην υποκατάσταση των εισαγωγών, αν αφήσουμε το ιδιωτικό χρέος και το δημόσιο χρέος να αυξάνονται έτσι όπως αυξάνονται, γρήγορα ή αργά η Ελλάδα θα είναι πάλι ευάλωτη στις διαθέσεις των αγορών. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε αυτή την πορεία, αλλά θέλει μια διαφορετική, αναπτυξιακή, βιώσιμη πολιτική, η οποία πραγματικά να στηρίζει την ελληνική παραγωγή μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ αβέβαιο, και βλέπουμε όλες τις χώρες να εκπονούν εθνικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, κάτι το οποίο εμείς ακόμα είμαστε μακριά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατσέλη. Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους.